Τις ημέρες του Πάσχα περιμέναν και οι καταστηματάρχες της πόλης για να ανασάνουν λιγάκι και να δουν χρήματα να εισραίνουν στα ταμεία τους. Η κίνηση στην αγορά, όπως ήταν αναμενόμενο, αυξήθηκε. Βέβαια, σε περισσότερο οικονομικές επιλογές στράφηκαν οι καταναλωτές. Παραδοσιακά ξέρουμε ότι την περίοδο των εορτών η κίνηση στην αγορά είναι αυξημένη. Ο κόσμος βέβαια κάνει περισσότερο στοχευμένες αγορές, κάνει την έρευνα αγοράς και περισσότερο υπάρχει κίνηση πρώτα στα τρόφιμα, μετά όσον αφορά τα βαπτιστήρια σε παπουτσάκια, λαμπάδες κλπ. Και τελευταία έρχεται και το νεανικό ντύσιμο και το υπόδημα. Υπάρχουν πολύ καλές τιμές στην αγορά. Αν κάνετε, να το πω έτσι, τον κόπο και δείτε τις τιμές. Και απαραίτητα. Και μόνο. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Δεν το συζητάμε, δεν σκεφτόμαστε, δεν βλέπουμε. Στις πρώτες επιλογές στις ημέρες αυτές είναι τα παιδικά ρούχα και παπούτσια, αφού οι νονοί αγοράζουν τα δώρα για τα βαφτιστήρια τους και τις πασχαλινές λαμπάδες. Τη βαφτιστήρια, ναι. Είχατε καλές τιμές. Καλές τιμές, αρκετά καλές. Υπάρχουν και ακριβά, αλλά υπάρχουν και φτηνά. Τι άλλο θα αγοράσετε για το φετινό Πάσχα? Μόνο τα απαραίτητα, λίγο κρέας. Και τα, ναι, ναι, και για τα βαφτιστήρια. Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Έχετε βαφτιστήρι, πήρατε κάτι για... δεν έχουμε, μας πήρανε. Να. Και πήραμε και εμείς το βαφτιστήρι, ναι. Εσείς δεν πήρατε κάτι για την καρταρόβα σας, λίγο να ανανεωθείτε? Κάτι ένα ρουχαλάκι, κανένα παπουτσάκι. Κάτι, κάποιο μπλουζάκι, κάτι. Κάτι. Ναι, επιβάλλεται νομίζω, έτσι να βγούμε ωραίοι την άνοιξη, ας πούμε. Ναι, για τη διάθεση. Καλό Πάσχα, παιδιά.